αισθανόμαστε ειλικρινά υπερήφανοι για το γεγονός ότι σήμερα υπογράφουμε ένα πολύ μεγάλο έργο για την Κορινθία, την ανακατασκευή του δρόμου του επαρχιακού που οδηγεί προς τα Τρίκαλα από το Ξυλόκαστρο μέχρι τη Ρίζα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 7.700.000 ευρώ. Ευχαριστώ και αυτούς που με βοήθησαν κεντρικά, διότι τα χρήματα αυτά είναι πάνω από το ΠΟΔΟΕ, το οποίο παίρνουμε ως περιφέρεια. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου εδώ, οι οποίοι βοήθησαν ουσιαστικά για την προώθηση του συγκεκριμένου έργου που θα αλλάξει κυριολεκτικά όχι μόνο την εικόνα του δρόμου, αλλά θεωρώ ότι θα αλλάξει και όλες τις προδιαγραφές για τα Τρίκαλα και θα βοηθήσει τον κόσμο ο οποίος ανεβαίνει κάθε χρόνο εκεί, και αυτοί είναι χιλιάδες. Θα συμβάλλει στην οικονομική ζωή εκεί, στην βελτίωση της οικονομικής ζωής στα Τρίκαλα. Ο κόσμος θα πηγαίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Επομένως, ως προορισμός, νομίζω ότι έχει καλύτερες προοπτικές. Θα υπογράψουμε εδώ με τον εργολήπτη τον κύριο Διόνυ Σόπουλο. Ευχαριστώ πολύ έτσι για την παρουσία του σήμερα. Αυτοπροσώπως είναι εταιρεία, θα μπορούσε να εξουσιοδοτήσει κάποιον, και τον παρακαλώ πάρα πολύ ή δυνατόν να ξεκινήσει από αύριο. Ξέρετε, εδώ και 20 χρόνια στο συγκεκριμένο βασικό άξονα της Κορινθίας δεν είχε γίνει τίποτε απολύτως. Πριν από 2 χρόνια εμείς ρίξαμε άσφαλτο από τη Ρίζα και πάνω, το ξέρετε, και τώρα με τα 7.700.000 ευρώ προϋπολογισμό το έργο αυτό θα συμπληρωθεί και έτσι θα βοηθήσουμε την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Ξυλοκάστρου και την ανάπτυξή της. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, γιατί σήμερα ένα έργο το οποίο περίμενε ένας από τους βασικούς ορεινούς χειμερινούς προορισμούς όπως είναι τα Τρίκαλα και η Καριά, περίμενε για πάνω από 20 χρόνια, γίνεται πραγματικότητα. Για μένα τα σημαντικά έργα γίνονται μόνο μέσα από επιτυχημένες συνεργασίες. Και έχουμε από την αρχή αυτής της θητείας έχουμε μια σειρά επιτυχημένων συνεργασιών με την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον κύριο... Σε λίγο θα είσαι και το ΣΥΤΑ. Το βλέπετε. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο μέσα από συνεργασίες γίνονται έργα τα οποία στο τέλος ανήκουν στο λαό μας, ανήκουν στον κόσμο μας. Και με τα χρήματα του λαού. Δεν τα φέραμε από το σπίτι μας τα χρήματα. Του λαού είναι τα χρήματα.